Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή εις τους αιώνας των αιώνων. Δίνει πάση. Πάση φαλάσιμο, Κυρίο, κλείνομαι. Και τα Ιορδάνη αλήθεια γράψα τα βάση πάνια από τις δέσεις και ζήσω και το τούτο. Και να ζει και επειδή και σημαίνω και πίσω από το γυρνάς και πάση σε αγαπές και μεταλαμβάνω σε εξ αυτό. Ευλογία που ζει με ιατρία παθών αγιασμονή καρπάσμου τη ορατό και ορατό των κριτήριων. Κύριο κύριε Τόρκη, ο Πάξο Μαρτή Πατήστε, ένα καλυπάμπη, ένα στρατό του πάντα σε εμά, του Ιωσή Κρίστον, που είναι προσκυμένο στο παιδί πρόσφυγε και ψήφισε τη μάση που ζει με του, για την μεταλλήψη ω τώρα του παιδί μου και σε δίψα. Σίγαρη ο αγιασμό των μυθών και των σωμάτων ημών τη δόξη ευλογία, αλλά το πολιτικό ιό και την πνεύμα του και η σώμα στον αιώνα. Τόσο κύριε Εγκολόσο και ευλογησό την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς η κατά βαρβάρο παρουμενό και τόσο πιλάτο αγία του σταυρού σου πολύ υπέρμα. Στον κύριε Εγκολόσο και ευλογησό την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς η κατά βαρβάρο. Άγιο Βασιλιά, δια του σταυρού και τη αναστάσεω συντρίβω στον διάβολο και καταργήσω κι άλλο τον Τζουζού είναι μη καρισάμενο. Ο υγείαν και αρρωστίαν το σώμα του λαδούμενο όσο το κοσμό ή άντρο και πάσα αγωνιζομένη στον καλόν αγώνα και τη βία στον δρόμο και δέσαση τον τη δίκη στέφανο παρέφα. Αυτό εμπλόγιζε και το παρόν στάδιο του πάντα σε αυτό αθλουμένο. Αν το κράτη τη ιστορία σου κράτη να αναμίσει με τρόπαντε να του σώμα του μέλη ασκώσει και το θεσμό των αξίω και τα λαμβάνωση. Ό,τι και εξωματική σημασία χρήμα έχουμε προ τη υγεία συντήρηση και ασφάλεια ζωή, αξίω ο νέου πάντα. Του εντοπαρόντε γυμναστηρίου ασκουμένου θα αναφώνται ό,τι και μη αν τη αρέσει. Κατάστηση σαν το ζήτημα του τούτο ευγενού ανήλη και ευγενή και νομίμου ατρίσεως του συνταλιστάς επί πάντες οργανισμένους αυτό ποικίλης αγωνίους αντιμέρους στην ευλογία σου και πάντες. Σύγει άρχισε ο προφόρης μάρτυρας, τη δυνάμη του σταυρού και του πισμένου που φυκάς ανέδειξαν και την έπαρση του γέω καθήνωση του σταδίου Θερίνας για Δημητρίου τον νέο μάρτυρα μέσα. Πέδρο καταδείσουμε την πάντα στην όρτα της πίστας της Υγείας. Λαγίον δόξου μεγαλομάρτη του Κυπηρίου του Μεραβίστα, δόξου μεγαλομάρτη του Μέστερος, Λαγίον δόξου μεγαλομάρτη του Ζήτρου του Μόσου και του Παρτιβού και του Τερπάντα του Αγίου του Αγίου του Παρτούρα. Αμήν. Δόξα σε δρόση επίσης. Δόξα σε δρόση επίσης. Χριστός εις δρόση της Υγείας του Παρτιβού, 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 Παρτιβού,
Ότι πρόκειται των αθλητών και των πάντων αγιώρες και τους όσους βάζουν να κάνουν και ευχών των Αγίων Πατέρων μας, Κύριε Ιησού Χριστέ Αγιός, ελέησον και σώσον. Ευχών των Αγίων Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Για 16η συνεισιακριά η τοπική μας εκκλησία αγαπητή, σε συνεργασία με τον Δικό Κοδίτσο του Ανδρόγου που πολλά χρόνια προστίζουν με την ανάπτυξη του κλασικού αθλητικού σωμάτων, διοργανώνει αυτή τη γιορτή του αθλητικού και της νεολαίας μας για να θυμηθεί μήνυμα του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Νέστορος μπροστά από τον αθλητό. Η Παγκρίτη αυτή αθλητική συνάντηση είναι μια αληθινή γιορτή για τους αθλητές όλων των ηλικιών και κυρίως για τους μαθητές και τις μαθήτριες που γεμάτη ζωντάνια και αισιοδοξία συναγωνίζονται στο όμορφο αυτό παραλιακό γυμναστήριο, δίνοντας το μήνυμα της αγωνιστικότητας σε ευγενούς άμυλας και τους συνεχούς αγώνες στα δύσκολα χρόνια που περνούμε. Η άσκηση είναι συμβασμένη με τη ζωή και αποτελεί βασικό γνώρισμα και έμπρος του ψυχικά και σωματικά ανθρώπου. Όσοι μάθουν να ασκούνται σωματικά και πνευματικά, δεν σταματούν σε όλη τη ζωή να αγωνίζονται. Δεν είναι τυχαίο ότι η άσκηση και ο ασκητισμός έχουν την ίδια ετυμολογική ρίζα. Ασκητές της Ερήμου, μοναχοί και εγκρατευτές των μονών, αλλά και οι Άγιοι Μάρτυρες της πίστεως, που έσχισαν και το αίμα τους, κάνοντας πράξη το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό τους ονομάζομαι αρθροφόρους, για τους άγνους τα κλίματα και τους πολλούς αγώνους τους για να γίνουν μέλη Χριστού να Χρήστο του Ιδού. Οι αθλητές και γενικά οι αγωνιστές της ζωής αγνοούν τις ειρήνες των καιρών και τα μέσα με πολλαπλές θυσίες και κατηγορία αυτοπιταξία και ψυχή προσπάθεια σκληρή ζητασία σώματος και ψυχής πίστη και αγωσίωση στο στόχο τους καπεινώνουν πολλές φορές και εξουθενώνουν τον κακό εαυτό τους. Ευχαριστούμε τον Δήμο Ιεράπετρο και τον Σύλλογο του Λιβικού για την εξαιρετική συνεργασία, τους χορηγούς των 16ων εκδοστορίων που έμπρακτα στηρίζουν αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός για την πόλη μας, την Ένωση των Αθλητικών Σωματείων Σέγας Κρήτης και το Σύλλογο Κρητών Κλασικού Αθλητισμού, το Τμήμα Θρησίας Ιεράπετρα και όλους τους εθελοντές του και τότε συνδράμει στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων. Συγχαίρομαι τους γονείς και τους γυμναστές προπονητές που μεταδίδουν στα παιδιά και στους νέους με τον προπονητικό χρόνο και το μάθημα της συνεχής και συστηματικής προσπάθειας για την κατάρτιση ενός όλο και υψηλότερου στόχου και τελικά για μια τίμια καταξίωση στη ζωή τους. Ευχαριστούμε και συγχαίρομαι τους συμμετέχοντες σε όλα τα αγωνίσματα των δυσκολίων και ειδικά στα παιδιά με τα ειδικά προσόντα. Την πρώτη φορά λαμβάνουν φέτος μέρες στους αγώνες μας, γιατί μας δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα ζωντανή πίστη και θέληση, αποφασιστικότητα, σταθερότητα και χαρακτήρα, αγωνιστικό φρόνημα, υπομονή και επιμονή, στοιχεία απαραίτητα για να λάβουμε το στέφανο της ζωής σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται ο άνθρωπος. Αυτό και εύχομαι πατρικά και εγκάρδια σε όλους σας, σε χάρη του Θεού, να συνοδεύει τους αγώνες μας και τις προσπάθειές μας μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς αυτούς χώρους στην προσωπική και οικογενειακή μας ζωή. Χρόνια πολλά, καλή επιτυχία στο Θεό καλή μας. Χαιρετισμός Δημάρχου Ιεράπετρας κυρίου Θεοδοσίου Καλαντζάκη. Σεβασμιότατε, κύριοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κύριοι εκπρόσωποι των Συλλόγων Φορέων και Υπηρεσιών, αγαπητοί αθλητές, κυρίες και κύριοι, τα Νεστόρια αποτελούν μια καταξιωμένη διοργάνωση στο Δήμο Ιεράπετρας, που πρώτα απ' όλα δίνει κίνητρα στους νέους για ενασχόληση με τον αθλητισμό. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Ιερά Μητρόπολη Ιεραπήτης και Σιτίας,
και στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Ευγένιο για την πρωτοβουλία για την διοργάνωση αυτής της σπουδαίας δραστηριότητας, καθώς επίσης και στο Γυμναστικό Σύλλογο Λιβικό για την υποστήριξη την πολύτιμη βοήθειά του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη μας να διοργανώνεται τέτοιες δραστηριότητες που προάγουν την Ευγενή Άμυλα, δίνοντας κίνητρα και ευκαιρίες στους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να αποκτήσουν εμπειρίες και να θέσουν στόχους αγωνιζόμενοι για την πραγματοποίησή τους. Ο Δήμος Ιεράπετρας είναι αρρωγός σε κάθε τέτοια προσπάθεια, υποστηρίζοντας ενεργά την υλοποίησή της. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και βέβαια για άλλη μια φορά στους διοργανωτές και υποστηρικτές αυτής της σπουδαίας και καταξιωμένης για την Ιεράπετρα διοργάνωσης. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. Τα 16 Ρεστόρια τιμάμε την παρουσία της για την Περιφερειάρχης Νομού Λασιθίου κυρία Πελαγία Πετράκη. Την παρακαλούμε να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, εκπρόσωποι της πολιτείας, αγαπητοί γονείς και παιδιά. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε εδώ ανάμεσα στους νέους μας και να υποστηρίζουμε τέτοιες δράσεις, δράσεις που στηρίζουν και την κοινωνία, αλλά και την παιδεία. Εμείς από την Περιφέρεια Κρήτης τρέχουμε πολλά προγράμματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, έχουμε τον κοινωνικό αθλητισμό, κάνουμε προσπάθεια να συνδέσουμε τον τουρισμό με κάποιες αθλητικές δραστηριότητες και υποστηρίζουμε κάποιες υποδομές, ειδικά εδώ στο Δήμο Ιεράπετρας έχουμε κάποια γήπεδα που σκοπεύουμε να συντηρήσουμε στο Κουτουρά, στον Άι Γιάννη και κάποια μικρή παρέμβαση στην Καλαμάφκα και στόχος είναι εδώ στις πόλεις και στην περιφέρεια να μπορέσουν οι νέοι μας να έχουν δυνατότητα κάτω από καλές συνθήκες να αθληθούν. Πραγματικά συγχαρητήρια εύχομαι στους γονείς που υποστηρίζουν τα παιδιά τους αυτές τους τις δραστηριότητες. Είναι σημαντικό που η Εκκλησία είναι συμπαραστάτης και αρρωγός και έχει αυτό το πνεύμα του αθλητισμού, βρίσκεται κοντά στην νεολαία, όπως και η τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συμμετέχουν σήμερα και όλους όσους έχουν βοηθήσει σε αυτήν την διοργάνωση που έχει γίνει πια θεσμός και γνωρίζω πολύ καλά ότι οι περισσότερες τέτοιες διοργανώσεις στηρίζονται περισσότερο στον εθελοντισμό και όχι τόσο πολύ στην στήριξη από την πολιτεία που έχει πάρα πολύ πενιχρά μέσα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους και θέλω να πω κυρίως στα παιδιά καλή επιτυχία και καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη ζωή τους. Ευχαριστώ. Παρακαλείται ο αστυνομικός διευθυντής νομού Λασιθίου, ταξίαρχος κύριος Κωνσταντίνος Περάκης, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρευρίσκουμε σήμερα εδώ στη διοργάνωση των 19ων Ιστορίων ενός θεσμού πλέον για την όμορφη πόλη της Ιεράπετρας. Ενός θεσμού που εσείς, Σεβασμιότατε, εμπνευστήκατε και καθιερώσατε και σας ευχαριστούμε. Μέσα στην κοινωνία που ζούμε, όπου κυριαρχεί το άγχος, η επιβιότητα για το μέλλον, η οικονομική κρίση, η κρίση των θεσμών, αλλά κυρίως η κρίση των αξιών, ας γίνει φωτεινός φάρος της. Πρέπει να αναφωνούμε. Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ. Ας βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ας βάζουμε στόχους και ας προσπαθούμε αγωνιζόμενοι με αγάπη στον συνάνθρωπό μας και με πίστη στο Θεό για την επίτευξή τους. Η επιτυχία, σύμφωνα με το παράδειγμα του Άγιου Νέστορα, θα είναι σίγουρη. Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στη διοργάνωση των 19ων Ιστοριών, καλό αγώνα και καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες αθλητές. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Προέδρου του Γυμναστικού Συλλόγου Λιβικός, κυρίου Αθανασίου Κατσαγκόνη. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτικός και κλειμένοι, αγαπητοί αθλητές και αθλήτριες,
Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την νερά μνήμη του Αγίου και ενδέξου μάτωνα Νέστορα. Και η σημερινή εορτή είναι σαν συνέχεια της Θεσσαλίας, όπου εορτάσαμε νερά μνήμη του Αγίου και ενδόξου μεγαλομάτωνα Δημήτρου του Νεοβλήτη. Ο Νέστορας είναι γνωστός από τη συμπλοκή του με τον υπερολάτρη Παλαιστή Λέο ενώπιον του αυτοκράτορα Μαξιμιανού στη Θεσσαλονίκη. Του πανέλθει του Λιέων, προσήλθε στη φυλακή όπου ήταν φυλακισμένο ο φίλο του Δημήτριο και ζήτησε την ευλογία του. Ο Άγιο τον ευλόγησε και το έδωσε κουράγιο. Έτσι ο Νέστορα, όπω θα λέγαμε σήμερα, μπήκε με ανεβασμένη ψυχολογία στο στάδιο τη Θεσσαλονίκη με στόχο να νικήσει τον Λιέο. Με στόχο την νίκη του χριστιανισμού επί τη υπερολατρεία. Ο στόχο για κάθε άτομο είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία παρακίνησης, ενεργοποίησης, συγκέντρωσης και ικανοποίησης στο περιβάλλον του, είτε αυτό λέγεται μαθητικό, αθλητικό, κοινωνικό, επαγγελματικό. Σήμερα, όπως η μέρα του ορίζει, θα αναφερθούμε στο αθλητικό περιβάλλον. Η τοποθέτηση του στόχου προσφέρει κατεύθυνση, κίνητρα, ενδιαφέρον στην καθημερινή προσπάθεια του αθλητή και της αθλήτριας. Οι στόχοι, ως μακροπρόθεσμοι ή βραχυπρόθεσμοι, ατομικοί ή ομαδικοί, διαδικασίας ή αποτελέσματος, εκφράζουν τη βαθύτερη επιθυμία του αθλητή ή της αθλήτριας, το όνειρο και τη φιλοδοξία του, αυτό που θα ήθελε να πετύχει, είτε στην τρέχουσα χρονική περίοδο, είτε στην περίοδο της καριέρας του. Ο στόχος που θέτει ο καθένας σας δεν είναι μόνο αυτό που θέλει, αλλά αυτό που μπορεί. Το πιο εύκολο είναι να ορίσουμε στο στόχο μας. Το δύσκολο όμως είναι η επίτευξη. Για να αποκτήσει υπόσταση ο στόχος θα χρειαστεί προσπάθεια, πλάνο και πολλή δουλειά. Ο ωφέλιμος για τον αθλητή και την αθλήτρια στόχος εμπεριέχει το θέλω, το μπορώ, το έχω, το τι είμαι διατεθειμένος να κάνω, το ονειρεύομαι, το προσπαθώ, το δουλεύω και τελικά το ικανοποιούμε. Όσον αφορά την επίτευξή του ή σε αντίθεση περίπτωση στην αποτυχία του, προσφέρει και στις δύο περιπτώσεις ανεκτήμητα στοιχεία για την περαιτέρω βελτίωση του ατόμου. Όταν έχει επιτευχθεί ο στόχος, ο αθλητής ή η αθλήτρια γνωρίζει τι έχει κάνει σωστά και πώς θα το ξανακάνει. Όταν δεν έχει επιτευχθεί, γνωρίζει τι έχει να διορθώσει. Στόχος σημαίνει δουλειά και προσπάθεια. Χωρίς αυτά παραμένει απλά ένα «θα ήθελα να». Ο Μάικλ Τζόρνταν, συμπληρώνοντας την αναξιά των στόχων και τη σημασία της δουλειάς, μέσα από αυτούς τόνισε. Πάντα πίστευα στη δουλειά και τα αποτελέσματα θα ερχόταν. Ποτέ δεν έκανα πράγματα με μισή καρδιά. Γιατί αν κάνεις πράγματα με μισή καρδιά, να περιμένεις αποτελέσματα που θα σε ικανοποιήσουν στο ίμιση. Κλείνοντας και σε σχέση με τη σημερινή εκδήλωση, μπορούμε να πούμε ότι η άθληση στοχεύει πρωτίστως στην κοινωνική της ψυχής του ανθρώπου. Στη σμήλευση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του. Σε μια εποχή που το ανθρώπινο σώμα, τείνει να θεοποιηθεί, είναι χρήσιμο να αξιοποιηθεί ειδικά από τους παιδαγωγούς η πατερική διδασκαλία, κατά την οποία η άσκηση χρησιμοποιείται για να μας καταστήσει όχι σωματοκτόνους, αλλά παθοκτόνους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συντέλεσαν στην υλοποίηση αυτού του αγώνα, πάνω απ' όλα την Ιερά Μητροπολία Ραπίδη και Σιτία και όλους τους θεατές, από τους ανώνυμους και επώνυμους. Ευχαριστώ. Τελευταίος θα λάβει το λόγο ο τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΒΕΣ, κύριος Μάρκος Καλούδης. Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής των Ιστορίων Αγώνων και του Γυμναστικού Συμβούλου του Λιβυκού, ως ελάχιστη αναγνώριση στην προσφορά της κυρίας Φιφίκας Παπαδάκης επί 35 χρόνια στην τοπική νεολαία και στον ελληνικό κλασικό αθλητισμό, θα της απονεμηθεί πλακέτα. Η κυρία Παπαδάκη είναι τώρα μέλος του ΣΕΒΕΣ Κρήτης, διετέλεσε επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Λιβυκού. Μέλος των Δυτικών Συμβούλων του ΣΕΒΑΣ και συνοδός των εθνικών μας ομάδων και από τους ανθρώπους που βοήθησαν να φτιαχτεί αυτό το κλειστό γυμναστήριο που βοηθάει τους κοπικούς αθλητές στην καθημερινή προετοιμασία. Να παρακαλέσουμε το Σεβασμιότατο για την απονομή. Thank you.
ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ στα 35 χρόνια που είμαι στον αθλητισμό. Έχω πάρει πολλά μετάλλια, ευχαριστίες, αλλά αυτό με πάει ιδιαίτερα γιατί είναι πολύ κουμπερά Μετρόπολη. Είμαι κυρία 16 τώρα χρόνια και συνδιοργανώ με αυτούς τους αγώνες και θα πει και τώρα να ευχαριστώ. Παρακαλούνται οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στον Εστόριο Δρόμο να προσέλθουν στο χώρο της αφετηρίας. Να νοσουλήσει τους αθλητές στην πόλη μας, οι οποίοι θα είναι και καλύτεροι πρεσβευτές της διάδοσης των αγώνων αυτών στο Πανελλήνιο. Όλα είναι η κίνηση που θέλει να το δείξει το ιστορείο μόνο, η οποία θα το δει από τον ημερολιώτα το πατέρα Αμόσιο Σαρμένη, μέλος της Ανεπιστικής Επιτροπής των Αγώνων. Μόλις δόθηκε η κίνηση και οι αθλητές των τεσσάρων κατηγοριών αναλαμβάνουν βλέπετε η κίνηση στα 250 μέτρα αμαία. Αγωνίσματα των 50 μέτρων στην κατηγορία Μίνι Παμπέδων
καθώς και το άλμα εις μήκος των αγοριών και των κοριτσιών, να αναφέρουμε ότι στην ομαλή και ασφαλή εισαγωγή των Εστωρίων στη Δράμου και φέτος το τμήμα Τροχέας, το περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το ΕΚΑΛ, το πρώτο σύστημα προσκόπων, η ΛΕΣ και φύλων τετρακίνησης, η Ένωση Ραδιοσυνδεσμών Κρήτης και βέβαια η Αγωνόδικος Επιτροπή που συγκροτείται από κριτές του Συνδέσμου Κριτών ΣΕΓΑΣ Κρήτης. Σημαντικός όμως παράγοντας για την πραγματοποίηση των 16ων Εστωρίων είναι και οι ευγενικές χορηγίες των τοπικών και άλλων σημαντικών φορέων της τοπικής οικονομίας. Ειδικότερα, χορηγοί των φετινών Εστωρίων είναι το κέντρο, το Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας και αυτή προεστάκει ανώνυμη εταιρεία. Ο ανθοπαραγωγός Μιχάλης. Το τουριστικό γραφείο Κρέταν Holiday του Κώστα Παντουβά, το κατάστημα επικοινωνία του Βασίλη Παλωτιάρη, ο Νικόλαος Κουντοραδάκης, εισαγωγές αντιπροσωπείες διανομές από τη Συρία, οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες του Νικηφόρου Αρχαρχικάκη επίσης από τη Συρία και Γερομαρκάκη Ζαχαρούλα, Αχραδιανάκη Μαρία και Περισσινάκη Αμαλία στον βάθρο των νικητών. Μαρία και μετάλλιο, Μαρία! Απονομή σε όλους τους συμμετέχοντες στα 250 μέτρα αμαία.
Χαϊλάς Θεοφάνης. Η Κύπρος τιμά με τη συμμετοχή της στους σημερινούς αγώνες μας. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που έχουμε και αθλητές εκτός Κρήτης, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στα Νεστόρια. Είναι αθλητές μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων που έχουν διακριθεί στους στίβους όχι μόνο τους ελληνικούς, αλλά και τους πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους. Και ακολουθεί η πρώτη στην κατηγορία των γυναικών, Καρακατσάνη Αναστασία, επίσης πανελληνιονίτης. Η Αναστασία ήταν πρόπερση τρίτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών. Ο δεύτερος νικητής Ανέστης Παπούλιας είναι γιος του παλιού πρωταθλητή Νότι Παπούλια, κάτω από το παλιό ρεκόρ στα 1500, στα 5 χιλιόμετρα και στα 3 χιλιόμετρα. Περισσυνός τρίτος πανελληνίκης στα 3 χιλιόμετρα στήφη. Αθλητής του Γυρικού. Δεύτερη γυναίκα η Μαρίνα Μανιαδάκη, το αθλητικό μήνυμα Σιστίου. Δεύτερη στο παλιό πρωτάθλημα γυναικών στα 3 χιλιόμετρα στήφη. Η γυναίκα του Μαρία Παρνάντου του ΑΟΜ Εικόνου. Πρώτη πανελληνιονίκη στα 3 χιλιόμετρα στήφη γυναικών για το 2015. Τρεις πρώτες νικητές. Το άλμα εις μήκος της κατηγορίας Παμπέδων Β να προσέλθουν στον χώρο των απαρνών. Σουλιώτης Δημήτρης, Καραβάσκη Ιωακήμ και Τομαδάκης Ιάσονας. Ο Τομαδάκης Ιάσονας. Πάσκη Ιωακήμ. Βαγγέλη, εδώ σε εδώ δίπλα μου. Πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο Σουλιώτης Δημήτρης. Είναι
απονομή επάφλων στον εστόριο δρόμο ανδρών. Παρακαλούνται οι αθλητές Μιχαηλάς Θεοφάνης, Παπούλιας Αλέστης και Χατζάκης Καζάνης Χρήστος να προσέλθουν στον χώρο των απονομών. Για την απονομή παρακαλείται ο σεβασμιότατος συνανάρχης μας κύριος Ευγένιος να προσέλθει στον χώρο των απονομών. Της Καζάνης Χρήστος του ΑΟ Λιβικού. Δεύτερος νικητής του Νεστορίου, αθλητής Ελλάδος και αθλητής της ΑΕΚ, Ανέστης Παπούλιας. Πρώτος νικητής του Νεστόριου Δρόμου Ανδρών, ο πρωταθλητής Κύπρου Μιχαηλάς Θεοφάνης του Γυμναστικού Συλλόγου Κυφισιάς, στον οποίο απονέμεται το χρυσό μετάλλιο. Κάτεβετε, παιδιά, μην κατεβετε. Πρωταθλήτρια στα 3.000 μέτρα στίβλ. Δεύτερη θέση και αρχηρό μετάλλιο στην αθλήτρια του αθλητικού ομίλου Νασιθίου, Μανιαλάκη Μαρίνα, η οποία έχει διακριθεί πολλές φορές στα 4.000 μέτρα νεανίδων. Πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο στον αγώνα δρόμου Νεστόριος Γυναικών, η πρωταθλήτρια Καρακασάνη Αναστασία της Γυμναστικής Ένωσης Τρικάλων. Η Καρακασάνη Αναστασία είναι δρομέας μεγάλων αποστάσεων που το 2013 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 10.000 μέτρα στους πανευρωπαϊκούς αγώνες νέων. Και τιμάμε την παρουσίαση της συμμετοχής τους στα 10 έκτα Νεστόρια. Θα ακολουθήσει η επανομή επάστων στον αγώνα δρόμου των 50 μέτρων της κατηγορίας μίνι παμπέδων. Να προσέλθουν το βάθος των νικητών. Ο Τομαδάκης ο Αχιλλέας, ο Πλατανάκης ο Αλέξανδρος και ο Τουρλούκης ο Βασίλειος. Και χάλκινο μετάλλιο του
του Γυμναστικού Συλλόγου Λιμικός. Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο, Πλατανάκης Αλέξανδρος. Στην πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στον Ντομαδάκη Αχιλέα.
Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο Κορνελάκη Ειρήνη του Γυμναστικού Συλλόγου Μακρύ Γυαλού. Πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο Ρουσάκη Μαριά του Γάση Ιερά Πετράς. El pito. Τον αγώνα είναι από τον αστυνομικό διευθυντή Λασιθίου, ταξίαρχο κύριο Κωνσταντίνο Περάκη. Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο Φναράκη Ιωάννα του Γάση Ιερά Πετράς. Στην πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο η Καρτεράκη Εμμανουέλα του Αόλα Συνθήλου. Μίσοβιτ Σαμάσα του Λιβικού. Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο Μαρκοπούλου Ανθή του Βιτζέντζου Κορνάρου. Νικήτρια στα 80 μέτρα Πανκορασίδων Α, η Χαραλαμπάκη Γεωργία του Λιβικού. Πάμε. Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο Ζωγλοπίτης Γιώργος του Γυμναστικού Συλλόγου Βιτσέντζος Κορνάρος. Στην πρώτη θέση Παπαδάκης Φίλιππος της ΓΕΗ Ιερά Πέτρας, στον οποίο απονέμεται το χρυσό μετάλλιο. Στην
Όχι μπροστά, μπροστά. Η κατηγορία μίνι πανκορασίνων. Παρακαλούνται να έρθουν στο βάθρο των νικητών. Οι τρεις πρώτες, Πλακογιαννάκη Εμμανουέλα, Κουνελάκη Άννα και Πατελάκη Κωνσταντίνα. Η απονομή θα γίνει από τη δημοτική, από τη δημοτικό σύμβουλο κυρία Ελένη Βλάση. Απονομή εμπάθρων στα 500 μέτρα μίνι Πανκορασίδων. Τρίτη θέση, Παντελάκη Κωνσταντίνα του Σιτιακού. Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο, Κουνελάκη Άννα του Γυμναστικού Συλλόγου Βιτσέντζος Κορνάρος. Πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο, Πλακογιαννάκη Εμμανουέλα του Λιβικού. Και Ντεμίρη Θωμάς να έρθουν στο βάθρο των απονομών. Μετάλλιο στα 500 μέτρα μίνι Παμπέδων. Παμπέδων, συγγνώμη. Παραλαμβάνω. Απονομή εμπάθρων στα 80 μέτρα των αγοριών. Τρίτη θέση και χάλκινο μετάλλιο, Ντεμίρη Θωμά. Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο, Λάκο Παναγιώτης του Αόλα Σιθίου. Πρώτος νικητής και χρυσό μετάλλιο, Κουκουρογιαννάκης Παντελής του Αόλα Σιθίου. Πάλμα εις μήκος, Παμπέδων Α και χάλκινο μετάλλιο, Μάνος Καρκανιάς του Λιβικού. Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο, Γιαννακάκης Παντελής του Βιτσέντζου Κορνάρου. Και στην πρώτη θέση, Αϊβαϊκής Μάνος του Λιβικού. Μάνο, 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 μην κατέβεις, μάνο, μην κατέβεις. Μάνο, 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 μάνο
Ιτζές Δημήτριος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμου Κρήτης. Στη δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο Φιλιππάκης Εμμανουήλ Ανεξάρτητος. Στην πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο Γιώργος Κορνάρος του Λιβικού. Γιώργος Κορνάρος του Λιβικού. Ζαμπάνια, ζαμπάνια! Του Νεστορίου Δρόμου στην κατηγορία των Βετεράνων. Η Εκκίμ Μαρία και η Ευκολία Γυρών να προσέχουν το χώρο των απονομών. Η δεύτερη θέση είναι Γυρό του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμου Κρήτης. Φλουμή Αργυρό από το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμου Κρήτης. Πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο Εκκίμ Μαρία. Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο Πιτροπάκη Σοφία του Λιβικού. Μπράβο! Πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο Τσάκωνα Ναταλία του Αόλα Σιθίου. Congratulations, sir. You got the job.
Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο Πετσαγκουράκης Μανώλης του Γάς Ιεράπετρας. Στην πρώτη θέση στα 60 μέτρα της κατηγορίας Παμπέδων Β' ο Κουτσαντωνάκης Γιώργος του Σιτιακού, τον οποίο θα αποτέλεσε το χρυσό μετάλλιο. Κολλημένος, καπέλα, την κάνεις αλλαγή. Κολλημένος, πάμε! Ακολουθεί η απονομή επάνω στον αγώνα δρόμου του. Πανδώρα και Πλαβογιαννάκη Εμμανουέλα. Οι τρεις πρώτες νικήτριες στα 1000 μέτρα της κατηγορίας Παγκορασίδων Β. Και χάλκινο μετάλλιο Πλαβογιγλάκη Εμμανουέλα του Λιβικού. Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο στην Τούτ Πανδώρα του Αόλα Σιθίου. Και στην πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο Ραφαϊλάκη Νικολέτα του Αόλα Σιθίου. Δευτέρη! Παπαδάκη Όλγα του Γάς Μαλίων. Το αργυρό μετάλλιο απονέμεται στη δεύτερη νικήτρια του άλματος Ισφίγκος Παγκορασίδων Α, Κουναλάκη Ελευθερία, επίσης του Γάς Μαλίων. Και το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος των κοριτσιών στην πρώτη νικήτρια Χαραλαμπάκη Ραφαέλα του Λιβικού. Yeah.
Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο, Σφεδουράκης Γιώργος του Γυμναστικού Συλλόγου Βιτσέντζος Κορνάρο. Και πρώτη θέση με χρυσό μετάλλιο, Παπαγεωργόπουλος Νίκος του Αόρα Συμπλίου. Τρίτη θέση και χάλκινο μετάλλιο, Χατζάκης Βασίλειος Αλεξάνδρου. Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο, Γαβριλάκης Χάρης του Αόλα Σιθίου. Πού είναι τα υπόλοιπα παιδιά τα αστιακά, πού είναι τα υπόλοιπα. Έχουνε πάει, γιατί, πείτε μου. Έχουμε μια που έκανε μια απονομή, θα σας. Και πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο, Ξενιδάκης Χάρης του ΑΟΣ Ιδιακός. Καλό. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, Καρλιό. Παρακαλώ οι αρχιτές και οι αθλητές, οι συνοδοί τους που ήρθαν από το Ηράκλειο.